Σάβα, ξεκίνησες από το 1951, από την Ένωση Αμπελοκήπων. Την Ένωση Αμπελοκήπων. Ήταν πήγες... παράρτημα του Παναθηναϊκού η Ένωση Αμπελοκήπων. Και τότε πήγες στον Ολυμπιακό, ε. Και πήγε στον Ολυμπιακό το 52. Πήγα στον Ολυμπιακό το 52. Από ό,τι μου είπες προηγουμένως, μια ιδιομορφία υπήρχε εκεί μέσα στη μεταγραφή σου. Στη δηλαδή. Μεταγραφή μου, γιατί την μεταγραφή μου την πλήρωσε ο πατέρας μου στον Ολυμπιακό. Α, έτσι. Το έχω ξαναπεί και άλλοτε σε μια άλλη εκπομπή εδώ στην ΕΡΤ 2. Στο μεταξύ ότι... βλέπουμε κάποια... Α, αυτή είναι μέσα στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού, μαζί με φιλάθλους. Μετά από κάποια επιτυχία, προφανώς. Ναι, μετά από... εκείνη την εποχή είχαμε σπάνια αποτυχίες, για να σας πω την αλήθεια. Και είχε πάει ο Γιώργος Ανδριανόπουλος, ο τότε πρόεδρος του Ολυμπιακού, και του ζήτησε κάτι ιδανικά λεφτά. Αυτά τα λεφτά ήταν η μεταγραφή μου, τα οποία ήταν και αγύριστα στον πατέρα μου, χωρίς να το ξέρει. Σταμάτησες κάπως νωρίς το ποδόσφαιρο, έπαιξες από 17 χρονών και σταμάτησες 24. 24 στα 25. Γιατί? Διότι εκείνη την εποχή έδινα πτυχιακές εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο και είχα σταματήσει σε ένα μάθημα. Δεν τα πήγαινα και τόσο καλά με τον καθηγητή, ο οποίος φαίνεται ότι και εκείνος δεν τα πήγαινε καλά με το ποδόσφαιρο. Και έτσι του είχα υποσχεθεί ότι θα. Αυτή είναι ένα πέναλτι που έχω αποκρούσει ενός μεγάλου παίκτου, πολύ μεγάλου παίκτου, του Κώστα του Νεστορίδη. Και έτσι αναγκάστηκα και σταμάτησα το ποδόσφαιρο εκείνη την εποχή για να πάρω το πτυχίο μου. Δηλαδή στον κολοφόνα της δόξας σου, εκεί που μπορούσες να. Δεν τα είχες δώσει όλα σαν τερματοφύλακας. Αυτό πιστεύω κι εγώ. Διότι ένα παιδάκι 25 ετών αποκλείεται ποτέ να έχει. Ξέρετε, η θέση τερματοφύλακα είναι μια θέση που χρειάζεται πολύ μεγάλη πείρα. Λοιπόν, πιστεύω ότι οι τερματοφύλακες αρχίζουν και αποδίδουν. Αυτή είναι μια. Δύο πολύ μεγάλοι συμπαίκτες μου, ο Ηλίας Φαντής και ο Γιώργος Σιδέρης. Με τον οποίο έπαιξα πάρα πολύ λίγο καιρό στον Ολυμπιακό. Αλλά ήταν από τους μεγαλύτερους κυνηγούς που έχουν εμφανιστεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ένας από τους μεγαλύτερους κυνηγούς, όπως σας ανέλαβα από την αρχή, ήταν ο Κώστας Νεστορίδης και ο Βαγγέλης Οπανάκης από τον Παναθηναϊκό. Μίλησες προηγουμένως για τους μπακ. Έχεις να θυμηθείς τίποτα, γιατί δηλαδή το είπες αυτό με τους μπακ? Σου είχαν βάλει κανένα γκολ, δηλαδή? Είχε συμβεί ένα περιστατικό κάποτε. Αυτό είναι μαζί με τον Κώστα το Λινοξυλάκη, κάτω στο γήπεδο Καραϊσκάκη, μια απόκριση που είχα κάνει σε ένα βολπλανέ, ας πούμε, του Κώστα τότε. Παίζαμε στη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα, που θέλω να καταλήξω, με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς για το πρωτάθλημα Ελλάδος. Λοιπόν, είχαμε τον Τίμπορ τότε προπονητή και κέρδιζε η ομάδα 2-0. Κερδίσαμε 2-0 τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ήταν το τελευταίο λεπτό, 90 λεπτό. Κανονικά πρέπει να έχει σφυρίξει τη λήξη ο διαιτητής. Όταν είδα τον Γκαβέτς, ο οποίος έπαιζε έξω δεξιά σε εκείνο το παιχνίδι στον Ολυμπιακό, και ήρθε να μας βοηθήσει στην άμυνα. Μόλις τον είδα, εγώ του λέω: τι δουλειά έχεις εδώ πίσω? Πήγαινε μπροστά, δεν έχουμε καμία ανάγκη η άμυνα από τη βοήθειά σου. Ένα λεπτό ήθελε το παιχνίδι. Και όπως χτυπήθηκε το κόρνερ, η μπάλα έσκασε απάνω στο σημείο του πέναλτη. Πήγε ο Γκαβέτς να τη σταματήσει με το στήθος την μπάλα, προφανώς για να κάνει κανένα ανάποδο ψαλίδι. Τη στρώνει σε κάποιον κυνηγό του Απόλλωνος Καλαμαριάς, σουτάρει με βολέ μονοκόμματο, γκολ. Ούτε πρόλαβα να δω την μπάλα που πήγε κτλ. Σκεφτείτε αν είμαστε ένα 0 και ερχόμαστε ισοπαλία. Γιατί για μας μέτραγε πάρα πολύ, έστω και η ισοπαλία εκείνη την εποχή. Βέβαια. Στην εθνική ομάδα είχες παίξει? Ναι, είχα παίξει. Δηλαδή, είχα παίξει 12 φορές συνέχεια. Νομίζω εδώ. Ναι. Είναι μια... Αυτή είναι η αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας στο μάτς με την Ιταλία. Ναι, αυτή είναι μια φάση με τη Σάντος, την ομάδα του Πελέ, και σε αυτό το μάτς είχαμε κερδίσει 2-1. Είχε παίξει 16 μάτς η Σάντος στην περιοδία της αυτή και είχε κερδίσει και τους 16 αγώνες, βάζοντας 5 και 6 γκολ σε ομάδες σαν την Μπαρτσελώνα, την Ίντερ, τη Μίλαν κτλ. Και εκείνο το βράδυ, μάλιστα χαρακτηριστικά, θυμάμαι από αυτό το παιχνίδι ένα. Για να δείτε τι πάθος είχαμε και πόσο πιστεύαμε στον Ολυμπιακό εκείνη την εποχή. Εγώ ξεκίνησα από το φαρμακείο του πατέρα μου και ο πατέρας μου λέει: δεν κάνεις καλύτερα τον άρρωστο παιδί μου? Διότι σήμερα το βράδυ δεν βλέπω, θα φας πάρα πολλά γκολ. Του λέω: εγώ θα παίξω και θα κερδίσουμε. Βεβαίως με αυτό έγινε θαύμα εκείνο το βράδυ και κερδίσαμε. Διότι όσες φορές και να ξαναπέζαμε με τη Σάντος, με τον Μπελέ και με αυτούς τους παίκτες, δεν πρόκειται να ξανακερδίσουμε. Αλλά με αυτό θέλω να σας πω το πόσο πιστεύαμε εκείνη την εποχή στον Ολυμπιακό και στη νίκη, μα οποιοδήποτε και αν ήταν ο αντίπαλός μας. Έχεις να θυμηθείς εκείνα τα χρόνια κάτι ευχάριστο από την ποδοσφαιρική σου καριέρα, κάτι που να σε έκανε, που να σε εντυπωσιάσει? Εκείνη την εποχή, για να σας πω την αλήθεια, είχαμε μόνο ευχάριστα γεγονότα και έχω δυσάρεστες στιγμές, ευτυχώς έχω να θυμάμαι πάρα πολύ λίγες, γιατί ήταν όλα συνδεδεμένα με τις νίκες και με την πορεία του Ολυμπιακού στα πρωταθλήματα και τα κύπελλα. Και πρέπει να ομολογήσω ότι είχαμε κερδίσει, είχαμε μονοπολίσει τους τίτλους, διότι εκτός από το πρωτάθλημα και το κύπελλο Ελλάδος, τους δύο θεσμούς αυτούς, εγίνονται και κάτι τουρνουά, όπως το τουρνουά του Πάσχα, τουρνουά Χριστουγέννων. Παίζαμε τρεις μεγάλες ομάδες, καμιά φορά με συμμετοχή ξένων ομάδων, μεγάλων επίσης, όπως και το κύπελλο Σεπτεμβρίου. Σε αυτά ο Ολυμπιακός είχε μονοπολίσει τους τίτλους. Μάλιστα.
Κάτι ευτράπελο από την καριέρα σου. Ευτράπελο από την καριέρα μου, δεν ξέρω τώρα αν πρέπει να σας το πω ή όχι. Κάποτε παίζαμε στο Μπανιόνιο, είναι ένα περιστατικό το οποίο παίζαμε για εκείνη την εποχή λίγο σκληρά, ίσως περισσότερο σκληρά από ότι τώρα. Παίζαμε στον Πανιόνιο, Ολυμπιακός Πανιόνιος, και είχε ο Πανιόνιος ένα πολύ μεγάλο κυνηγό, τον πατέρα του νυν κυνηγού του Παναθηναϊκού, του Σαραβάκου, τον Θανάση Σαραβάκο, ο οποίος για μένα ήταν ένας πάρα πολύ μεγάλος κυνηγός. Μας είχε αποβληθεί ο Ξανθόπουλος εκείνη την ημέρα και παίζαμε 10 παίχτες στο δεύτερο ημίχρονο, και ο Σαραβάκος λόγω είχε ένα ιδιόμορφο τρόπο στο παίξιμό του και έπεφτε πάρα πολύ εύκολα κτλ. Ήταν ένας ξένος διαιτητής, δεν θυμάμαι από ποιο μέρος. Και μας είχε σφυρίξει γύρω στα 10-12 φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή του. Και κινδυνεύαμε ανά πάσα στιγμή το φάουλ να μετατραπεί σε πέναλτι. Γιατί αν έμπαινε ο Σαραβάκος λίγο πιο μέσα από την περιοχή, σίγουρα θα σφύριζε κανένα πέναλτι. Έγινε ένα έκτακτο συμβούλιο εκεί μπροστά στον κολφό μου. Ήταν ο Γιάννης ο Ιωάννου, ο πολυχρονή ο Κώστας, πάρα πολύ μεγάλη παίκτη κι αυτή. Και είπαμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τον Σαραβάκο. Τον αντιμετώπισε λίγο σκληρά ο Κώστας ο πολυχρονίος σε κάποια στιγμή. Και το Σαραβάκο αναγκάστηκε ο Πανιόνιος και τον αντικατέστησε. Ο Γιάννης ο Ιωάννου ήταν πάρα πολύ ευφυής. Ο Γιάννης ετοιμόλογος κτλ. Όπως καθόμαστε όλοι παίχτε και κοιτάζαμε τον Σαραβάκο, πήγε από πίσω, πια στο χέρι του Κώστα του Πολυχρονίου και του το σφίξε δηλαδή. Γιατί ο μεγάλος κίνδυνος για τον Ολυμπιακό εξέλιπε από αυτήν.